Φανταστείτε πόσο αλλιώτικος θα ήταν ο κόσμος σήμερα αν έλειπε η Ελλάδα από το χάρτη. Σε αυτή τη γη γεννήθηκαν και περπάτησαν άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο. Σε αυτή τη γη το φως είναι αλλιώς. Σε αυτή τη γη το πνεύμα εξυψώνεται, δημιουργεί και η ψυχή χορταίνει. Αυτή η γη είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μου. Σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό, χαράκι, ω νεχαράκι, κάθεται ναητός. Ανάμεσα στα Λευκά Όρη και το Ψιλορίτη βρίσκεται το Ρέθυμνο. Συνώνυμο με απαράμιλης ομορφιάς βραχώδη τοπία, υπέροχες ακτές, μελωδίες κριτικής λύρας, νοστιμιές της κριτικής γης. Η εναλλαγή του τοπίου δημιουργεί ένα σύνθετο μοσαϊκό εικόνων, χρωμάτων, ήχων και γεύσεων. Σε αυτό το ταξίδι στο Ρέθυμνο θα έχω πολύτιμο οικοδεσπότη, το Μανώλη Κονταρό. Καλή μας αρχή λοιπόν. Να σε καλά. Σε αυτό το ταξίδι στη διάβαση. Καλώς όρισες. Ακολουθήστε μας σήμερα και αύριο για να νιώσουμε μαζί την αρχοντιά της Κρήτης. Ενετικό λιμάνι, Αιγυπτιακός φάρος, πόσα ακόμα έχει να μας πει το Ρέθυμνο? Πάρα πολλά ακόμα, που ελπίζουμε να τα συναντήσεις στο διάβα σου μέσα στην παλιά πόλη και στην καινούργια του Ρεθύμνου. Ωραία. Το Ρέθυμνο του παρελθόντος και το Ρέθυμνο του σήμερα σε καλωσορίζει, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ, Πέπη μου. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Το βενετσιάνικο κάστρο που στολίζει την πόλη μοιάζει να είναι έτοιμο να σαλπάρει στη θάλασσα. Η περίφημη Φορτέτζα χτίστηκε από τους Ενετούς το 1575 πάνω στο λόφο του παλαιόκαστρου. Είναι ορατό από παντού και αποτελεί την καλύτερη εισαγωγή στην πανέμορφη παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Και όλα καταλήγουν τελικά εδώ, ε? Όλα καταλήγουν εδώ, ναι. Είναι το σημείο συγκέντρωσης πολιτισμών, κουλτούρων. Βλέπεις εδώ γύρω μας ένα σκηνικό με πολιτισμούς από όλη τη Μεσόγειο. Και βέβαια δεσπόζει το μνημείο των Μικρασιατών, γιατί οι Μικρασιάτες έχουν αφήσει το στίγμα τους εδώ στην πόλη μας από τότε που ήρθαν κοντά μας. Έχουμε τους Τούρκους που ήρθαν και πήραν τις ενετικές εκκλησίες, έβαλαν τους μιναρέδες τους. Εμείς έχουμε σεβαστεί όλα τα αποτυπώματα, τα κληρονομικά από τους πολιτισμούς αυτούς, από όλους τους πολιορκητές και τους κατακτητές μας. Και εδώ μέσα ζούμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του σήμερα. Η παλιά πόλη του Ρεθύμνου είναι πανέμορφη. Πραγματικά χάνεσαι μέσα στην ομορφιά της. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, διότι βλέπω ότι κατοικείται. Πολλοίς κόσμος μένει μέσα στην παλιά πόλη. Δέσποινα, η πόλη του Ρεθύμνου είναι ένα ιστορικό κέντρο που είναι πραγματικά σταυροδρόμι πολιτισμών, αλλά και σημερινών σύγχρονων ανθρώπων. Έχουμε πάνω από 7.000 κατοίκους. Είναι οι φοιτητές μας. Ναι, από το Πανεπιστήμιο φοιτητές. Έχουμε Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους. Έχουμε από όλες τις χώρες της Ευρώπης που έχουν ανακαινήσει παλιά κτίρια και μένουν μέσα. Βέβαια. Ναι. Άρα λοιπόν είναι μία
πολυπολιτισμική πόλη, ναι, το Ρέθυμνο, ναι, με μία από τις καλύτερα διατηρημένες και μεγαλύτερες παλιά ιστορικά κέντρα της Ευρώπης. Εδώ η αψίδα που μπαίνουμε μέσα στην πλατεία Μικρασιατών μας δείχνει κάθαρα το αποτύπωμα των δύο πολιτισμών. Γιατί έχουμε τα δύο βενετσιάνικα λιοντάρια και ήρθαν οι Τούρκοι και συμπλήρωσαν την κλιματαριά που για αυτούς, για τους Τούρκους είναι η εφορία, η ευμάρεια. Μάλιστα. Και έχουν και τα δικά τους τα σημάδια, όπως βλέπεις εδώ, που είναι τα σημάδια των Τούρκων με το μισοφέγγαρο δεξιά και αριστερά. Η παλιά πόλη με την αναγεννησιακή άβρα είναι ο ιδανικός χώρος για περιπλανήσεις. Πολύχρωμα σοκάκια, βενετσιάνικα αρχοντικά, αυλές και κρίνες όπως η περίφημη κρίνη Ριμόντι, έργο των ενετών για την ίδρυυση της πόλης. Και επειδή η Κρήτη αγαπά τους μύθους, λένε ότι όποιος πιει νερό εδώ θα μείνει για πάντα νέος. Εδώ λοιπόν θέλω να μου πεις τη συγκεκριμένη ιστορία με το Βενιζέλο. Λοιπόν, τι έγινε σε αυτή την κρίνη? Η κατασκευή της έγινε το 1627. Μετά οι Τούρκοι έφτιαξαν ένα θόλο και μάλιστα φαίνεται από τα σημάδια των Τούρκων τα άλεμ που έχουν με το μισοφέγγαρο. Mm-hmm. Και όταν ήρθε ο Βενιζέλος στην άμαξά του, υπήρξε μία στενότητα στο χώρο, άρα όλος αυτός ο θόλος που ήταν πάνω από την κρίνη σπάστηκε για να περάσει ο μεγάλος ηγέτης μας. Όχι από μόνος του, τον σπάσανε ακριβώς, για να περάσει άμαξα με το Βενιζέλο. Και έτσι έχει μείνει αυτός ο πεσός και αυτή η καμάρα, το ένα κομμάτι της κρίνης από τότε, το οποίο μας θυμίζει την εποχή των ενετών και μας θυμίζει πώς οι Τούρκοι τις κρίνες αυτές, που τις σέβονται λόγω νερού, γιατί για αυτούς το νερό είναι ιερό, και κατασκεύασαν άλλες 10 τέτοιες κρίνες μέσα στην πόλη. Α, βέβαια, και σώζεται μόνο αυτή. Είναι η πιο μεγαλοπρεπής η Ριμόντι, ναι, εδώ, οπωσδήποτε. Ναι, αλλά έχουμε ένα μονοπάτι από κρίνες στην παλιά πόλη, το οποίο είναι μια ολόκληρη ενότητα. Η παλιά πόλη του Ρεθύμνου κρύβει επίσης και νόστιμα μυστικά. Ο Γιώργος Χατζιπαράσχος είναι μάστορας του παραδοσιακού φύλου κρούστας και κανταϊφιού. Κύριε Γιώργο, τι κάνετε εδώ? Εδώ είναι το παραδοσιακό φύλλο κρούστας. Πόσα χρόνια υπάρχει αυτό το εργαστήριο, κύριε Γιώργο? Αυτό το εργαστήριο είναι από τον Οκτώβριο του 1958. Εσείς? Στη δουλειά μπήκα 12 χρονών, μόλις τέλειωσα το δημοτικό, μέρα του προφήτη Λία. Α, 20 Ιουλίου. Και έφυγα και από το σπίτι. Τι εννοείται φύγατε από το σπίτι? Έμενα στο αφεντικό μου. Το αφεντικό μου ήταν συμπέθερός μου. Ήταν εδώ στο Ρέθυμνο στην αγορά και πήγα εκεί και μου δίναν να πουλάω γλυκά στο δρόμο. Μπουγάτσα, λουκουμάδες και έκανα εκεί πέρα 10,5 χρόνια σαν παιδί του. Και έμαθα πολλά εκεί πέρα. Που ανοίγεται το φύλλο εδώ πέρα, του μπακλαβά, πού το μάθατε? Στο αφεντικό που ήμουν εκεί σαν παιδί του, που, ναι, ήταν μπουγάτσα, λουκουμάδες, έκανε και φύλλο, κανταΐφι. Παρασκευά, εσείς ο γιος, ε? Ο γιος, ναι. Συνεχίζεις την τέχνη. Και όταν απολύθηκα από το στρατό το 58, ξεκίνησα δικό μου, ναι, εργαστήριο. Άμα το τραβήξω εγώ θα ανοίξει έτσι, γιατί μια φορά προσπάθησα να ανοίξω ο φύλλο μπουγάτσας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τράβα, τρέβα, χωρίς να το φοβάσαι, μην το φοβάσαι. Πώς, λίγο το φοβάμαι. Όχι, τράβα το. Το ζυμάρι πότε το φτιάχνετε? Το πρωί. Το φτιάχνετε το πρωί και μετά το ανοίγετε έτσι? Ναι. Αυτό είναι σαν παπλωματοσέντονο. Για μεγάλο κρεβάτι κιόλας, ε. Και μετά τι κάνετε? Αυτά τα τσουβαλάκια, γιατί τα σκεπάζατε έτσι? Μετά σκεπάζετε με τη λινάτσα. Ναι, με λινάτσα είναι.
Έχει την ιδιότητα και απορροφάει την υγρασία από το. Του φύλου. Του για φύλου. Να στεγνώσει του φύλου το ναι. Κάνετε αυτό. Και δηλαδή. Απλά ελέγχουμε το πόσο θα στεγνώσει. Αν στεγνώσει πολύ, θα ξεραθεί. Σωστά. Είναι τόσο ωραίο ο μπακλαβά που φτιάχνει Παρασκευά, λέγει. Ναι. Ναι. Του μπαμπά καλύτερο. Γιατί είναι του μπαμπά πάει καλύτερο. Πάει με τα χρόνια, εμπειρία. Τελειωμένο το φύλλο. Κοιτάξτε, το βλέπετε. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, κύριε Γιώργο. Εγώ άμα το έκανα έτσι δεν θα ξανά άνοιγε. Αυτό ανοίγει. Κοίτα, το απλώνεις. Το κάνεις σε μεδάκι πάνω από τηλεόραση, το βάζεις. Έτσι. Φανταστικό είναι. Η παραλία του Ρεθύμνου συμπληρώνει το όμορφο σκηνικό. Μία βόλτα ανάμεσα στους φοίνικες με τον ήλιο να σε χαϊδεύει είναι αρκετή για να σε κάνει να ζηλέψεις όσους ζουν εδώ. Το βλέμμα μου τράβηξε μία ομάδα με ρόλερς που έκανε την προπόνησή της στο λιμάνι. Ποιος είναι ο αρχηγός εδώ, θέλω να μάθω. Ποιος είναι ο αρχηγός? Γεια σας, καλώς ορίσατε. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σου Μανώλη. Καλώς ορίσατε. Ναι, ναι, ο Ηλίας. Α, ο Ηλίας. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι αστέρια είστε εσείς. Ξετρελάθηκα. Δύσκολο. Όχι. Είναι θέμα εξάσκησης, προπόνησης, όπως όλα τα πράγματα. Μανώλη, είναι αγώνισμα τα ρόλερς. Είναι αγώνισμα επίσημο. Ναι. Ανήκει στην Παγκόσμια Ομοσπονδία World Skate. Είχε συμμετοχή πρώτη φορά επίσημα σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων το 2018. Στο Buenos Aires. Α, δεν ήξερα ότι ναι, είναι και επίσημα είναι το skateboard που είναι στην ίδια ομοσπονδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κατεβαίνετε σε αγώνες. Κάθε χρόνο βάζουμε στόχους και επειδή ακόμα δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελλάδα, διαλέγουμε στο εξωτερικό και πηγαίνουμε αγώνες έξω. Και τι ηλικίες έχει, βλέπω από 4. Από 2 ξεκινάμε. Από 2. Δηλαδή πριν καλά-καλά μάθουν να περπατάνε, έχουν βάλει τα ροδάκια και τρέχουνε. Έτσι είναι. Χριστέ μου. Μέχρι. Μέχρι ο πιο μεγάλος που έχει κάνει σε εμάς το σύλλογο είναι 64, έχει ξεκινήσει. Ο Ηλίας θέλει κάτι να πει. Θα ήθελες να πεις κάτι. Τι θες, Ηλία, να πεις. Πώς τρέχεις εσύ όταν τρέχεις πάνω στα ρόλερ σου. Πώς τρέχεις. Σφέλα. Τρέχει σφέλα, παιδιά, να το ξέρετε. Τον βλέπω εγώ. Μανώλη, πόσα άτομα είναι στον σύλλογο? Είμαστε γύρω στα 150 παιδιά που είναι. Α, είναι τόσο καμένα. Πολλά παιδιά. Βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Τα πατίνια δηλαδή βοηθάνε στην ισορροπία, στη δεξιοτεχνία. Είναι ένας τρόπος άσκησης, τρόπος μετακίνησης. Στο εξωτερικό υπάρχουν πίστες συγκεκριμένες. Τώρα έχουμε εδώ στα πρόθυρα να φτιάξουμε μια δικιά μας ιδιωτικά μια πίστα. Mm-hmm. Θα είναι και πρώτη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έτσι σε όλα τα πρότυπα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μπροστά λοιπόν εδώ στο Ρέθυμνο βλέπω ότι είστε στο συγκεκριμένο άθλημα, ε. Βέβαια, we love to skate, έτσι λένε και στο εξωτερικό. Αγαπάμε τα πατίνια και τα παιδιά. Πολλές επιτυχίες σας εύχομαι και ό,τι καλύτερο. Ηλία, πώς κάνεις like. Okay, έγινε. Ωραία. Θα μπορούσα να ξεχαστώ για ώρες μέσα στο Ρέθυμνο. Λίγα χιλιόμετρα μακριά όμως τους Αρμένους, με περίμενε ο Σύφης για να μου μάθει τα πάντα για τα νόστιμα άγρια σπαράγγια. Σύφη. Καλώς όρισες. Καλλιεργείς, μαζεύεις, μαγειρεύεις. Τι άλλο κάνεις? Τα πάντα σε καλή τιμή. Εδώ όμως είμαστε για να μαζέψουμε άγρια σπαράγγια. Που είναι η εποχή τους. Α, είναι η εποχή τους. Τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα λοιπόν από τα άγρια σπαράγγια. Έλα μας. Πάμε. Αυτή είναι μια μάνα, η οποία όταν το κόψουμε ναι. Πριν περίπου 20 μέρες, αυτό μετά βγάζει τις παραφιάδες του. Και το μοβ χρώμα σημαίνει ότι είναι κάτι το διαφορετικό. Πιάνουμε. Ναι. Απαλά. Τραβάμε. Εκεί που είναι μαλακό, πάει στο χέρι σου και παίρνει το κεφάλι. Δηλαδή παίρνει κεφάλια εσύ, ε. Βέβαια. Τραβάμε. Ναι. Έφυγε. Απαλά, απαλά, απαλά. Θέλει. Ε, βέβαια.
Νόμιζα ότι θα έχεις κανένα μαχαιράκι, κάτι, λέω, Σπαράγγελ. Oh. Όχι. Τόσο απλά. Όσοι ξέρουν και μας βλέπουν, ναι, ζηλεύουν. Ναι. Βέβαια. Μπράβο. Μαθαίνεις, καλά, ναι. Έχουμε και αυτή τη μάνα εδώ. Μάνα, γιατί τη λες μάνα? Γιατί βγάζει πολλά, έτσι τη λέμε. Α. Συνήθως αυτά βρίσκονται δίπλα σε ελιές. Ναι. Και δίνουν τόση νοστιμιά στο φαγητό. Ασύλληπτη. Ένα όνειρο. Δεν έχω φάει ξανά άγρια σπαράγγια. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Υπόψη βέβαια μην ξεχνάς ότι όταν περπατάμε για σπαράγγια. Ναι. Δεν δεικνύεται να είναι ερωτευμένη. Γιατί πρέπει να κοιτάει ο ένας αλλού και άλλος αλλού για να τα βρίσκουμε. Όχι τα μάτια ενός στον άλλο. Αντεδείκνετε δηλαδή για τους ερωτευμένους. Μετά. Ναι. Μετά. Μην πηγαίνετε για μάζεμα σπαραγγιών άγριων αν είστε ερωτευμένοι. Βεβαίως. Έτσι. Το χάσαμε. Το χάσαμε. Θα φάτε δεν κάτι άλλο. Δεν στο τέλος θα παραγγείλετε σουβλάκια. Ή μόνο αυγά. Ναι. Χωρίς παραγγείλω. Τέλειο. Αφού τα δοκίμασα ομά, ήταν ώρα να συναντήσω την κυρία Βαγγελιό που με περίμενε με μια νόστιμη ανοιξιάτικη συνταγή. Κυρία Βαγγελιό, μαζέψαμε με το σύφι τα άγρια σπαράγγια και τώρα ήρθαμε εδώ να μας τα μαγειρέψετε. Πώς? Θα βάλουμε αρνάκι του γάλακτος. Ναι. Θα το μαγειρέψουμε στην κατσαρόλα. Ναι. Και θα ρίξουμε τα σφαράγγια μέσα. Βάζουμε και μερικές αγκινάρες. Και το μαγειρεύουμε. Ωραία, ξεκινήστε. Έβαλα την κατσαρόλα μου επάνω και ζεστάθηκανε. Έβαλα το κρέας. Ναι. Βάζω και λίγο λάδι. Το ανακατεύω. Να πάρει λίγο χρώμα, Να πάρει χρώμα. Του ρίχνω και λίγο αλάτι. Ναι. Καθαρίζω και ένα κρεμμύδι. Ολόκληρο θα το βάλετε? Ολόκληρο. Και άμα σουτάρουμε το κρεατάκι και κάνει το χρώμα. Ναι. Ρίχνουμε το κρεμμύδι. Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σοτέρνουμε και αυτό λίγο. Τώρα θα ρίξουμε το κρασάκι. Ένα ποτήρι κρασί βάλατε μέσα? Ένα ποτήρι, ένα κρασοπότηρο λευκό. Αποκαθαρίζουμε τα σφαράγγια. Ναι. Και βάζουμε τα δροσερά. Τα τρυφερά δηλαδή πάνω-πάνω, τα ναι, κοτσάνια τα βγάζουμε. Βγάζουμε ό,τι είναι. Αυτό κάνει το κοτσάνι? Αυτό κάνει, άμα το κάνεις έτσι, κοίτα. Και σπάει. Είναι δροσερό. Είναι εντάξει. Θα ρίξουμε τώρα νερό. Ναι. Να βράσουνε, να ψηστούν. Φτάνει αυτό το νεράκι για να βράσουνε? Σε περίπτωση που θα μας χρειαστεί κι άλλο, μπορούμε να προσθέτουμε. Προσθέτουμε όσο μας χρειαστεί. Εδώ καθαρίσατε, κόψατε, πλύνατε τις αγκινάρες. Κόψαμε τρεις αγκινάρες. Τρεις αγκινάρες, ωραία. Για να τις διατηρήσουμε, να μην μαυρίσουνε. Ναι. Βάζετε λεμονάκι μέσα. Τους βάζουμε πολύ πολύ λεμόνι. Α, πολύ πολύ. Και τσιτρίβουμε. Ναι. Για να μην μας γίνουνε μαύρες. Τι ωραίο που φαίνεται το φαγητό σας, κυρία Βαγγελιό. Πρέπει να είναι ωραίο, γιατί έχει βιολογικά προϊόντα. Μάλιστα. Δεν έχουν τίποτα. Πόση ώρα το αφήνουμε να βράσει το φαγητό μας? 3/4. Στο τέλος προσθέτετε λίγο αλευράκι. Βάζουμε λίγο λεμόνι και λίγο αλευράκι. Ναι. Και το ρίχνουμε μέσα. Ναι. Ή μπορεί να βάλεις και λίγο κοφλάου. Α, για να γίνει για σάλτσα λίγο, να δέσει σάλτσα. Και λίγο πιπεράκι και τίποτα άλλο. Αυτό λοιπόν, κυρία Βαγγελιό, είναι το περίφημο πιάτο αρνάκι με άγρια σπαράγγια από το βουνό και αγκινάρες. Είναι το εκλεκτό φαγητό της Κρήτης. Του Ρεθύμνου? Γενικά της Κρήτης. Γενικά της Κρήτης. Γενικά όπου βγαίνουν σπαράγγια, το προτιμούν οι πάντες. Ευχαριστούμε πολύ. Και ειδικά εδώ στο Ρέθυμνο, σε ένα παραπάνω εμείς. Ευχαριστούμε. Πού με έφερες, Μανώλη, στα 1100 μέτρα, σε παρακαλώ. Ο ψιλορίτης χαίρεται και σε καλωσορίζει. Λιώνει τα χιόνια κι άνοιξη, ναυτές εσύ μυρίζει. Να το.
αγάπης και τη λευτεριά. Τ' αγάπης και τη λευτεριά. Και έτσι λευτεριάς, είναι γλυκιά η μαγή. Τ' αγάπης και έτσι λευτεριάς, είναι γλυκιά η μαγή. Χαρά στο πέτι του αντρός. Χαράς το πέτι, χαρά στο πέτι του αντρός. Χαρά στο πέτι του αντρός, που τέτοιες μπάλες θα έχει. Χαρά στο πέτι του αντρός, που τέτοιες μπάλες θα έχει. Όταν αγαπούνε οι δυνατοί, όταν αγαπούνε οι δυνατοί. Όταν αγαπούνε οι δυνατοί και οι άντρες οι γενναίοι, βάση ποτέ δεν δίνουνε στη λογική τι λέει. Βάση ποτέ δεν δίνουνε στη λογική τι λέει. Ο Μανώλης, μέχρι να το συναντήσω, μου πρότεινε να ανέβω μέχρι το σπίλι, το χωριό καταγωγής δύο μορφών της κριτικής μουσικής, του Θανάση Σκορδαλού και του λαουτιέρη Γιάννη Μαρκογιάννη. Το οροπέδιο πάνω από το χωριό κρύβει το μυστικό της σπάνιας κόκκινης τουλίπας της Κρήτης, που κάθε χρόνο οδηγεί εδώ τα βήματα δεκάδων επιστημόνων και φυσιολατρών από όλο τον κόσμο. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δέσποινα. Καλώς όρισες. Τι γίνεται, πού είναι οι τουλίπες? Είναι μπροστά σου. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουνε. Τώρα είναι η εποχή τους. Κάνει να κόψεις μία. Θα κόψω μία για σένα μόνο. Είναι αλήθεια ότι φύεται αυτή μόνο εδώ στην Κρήτη, η συγκεκριμένη τουλίπα? Η συγκεκριμένη, ναι, φύεται μόνο εδώ στην περιοχή του Γιού στο Κάμπο. Είναι η ονομασία της περιοχής που είμαστε εδώ τώρα. Αυτή είναι, δεν είναι η σπάνια τουλίπα. Υπάρχουν πάρα πολλές, αν γυρίσεις να δεις, είναι γεμάτο τέτοιες τουλίπες και γι' αυτό έκοψα και σου δώσα και μία. Υπάρχει όμως μια τουλίπα που είναι μοναδική στο είδος της, δεν βγαίνει πουθενά αλλού σε όλο τον κόσμο παρά μόνο εδώ. Ούτε στην Ολλανδία? Όχι, ούτε στην Ολλανδία. Είναι μοναδική στο είδος της. Και πού είναι αυτή η τουλίπα? Αυτή τη βρίσκουμε σε κάποια σημεία εδώ, στο Γιού στον Κάμπο. Πρέπει να την ψάξουμε για να τη βρούμε. Δεν είναι δηλαδή. Δεν έχει είναι διαφορά από αυτή. Έχει διαφορά, ναι. Αυτή είναι κόκκινη, η άλλη είναι μοβ κόκκινη. Έρχονται από όλο τον κόσμο για να την παρακολουθήσουν. Βοτανολόγοι, φαντάζομαι. Βοτανολόγοι, και όχι μόνο. Από όλο τον κόσμο. Μιλάμε από Κίνα, Κορέα, Γερμανία, από παντού. Για τη συγκεκριμένη τουλίπα. Για να την παρακολουθήσουν, μόνο γι' αυτό. Δεν την ακουμπάμε. Και αυτές καλύτερα να μην τις ακουμπάμε, γιατί εντάξει, όσο να είναι, μπορεί κάποια στιγμή να τις χάσουμε. Και πώς γίνεται, Δημήτρη, και δεν την έχουν πάρει να την καλλιεργήσουν και σε άλλα μέρη του κόσμου? Από ό,τι μας έχουν πει οι ειδικοί, η Δέσποινα δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να την κόψει και να πάει να τη μεταφυτέψει κάπου αλλού και να βγει. Δεν βγαίνει. Θέλει τη ρακή της, δηλαδή, προφανώς, η συγκεκριμένη τουλίπα. Και αυτή θέλει τη ρακή της, νομίζω. Και σύν της τουλίπας βγαίνουν και ορχιδέες. Ναι. Πάρα πολλές. Και αυτές σπάνιες. Έχουν παρατηρηθεί 70 είδη ορχιδέα στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Γιους Κάμπος. Έτσι και είναι και δύο πολύ σπάνιες. Είναι φοβερό. Και να σου πω την αλήθεια, πολλοί δεν το ξέρουν. Και εμείς, θα σου ξομολογηθώ ότι το μάθαμε από ξένους.
Ναι, μεν τις βλέπαμε, αλλά λέμε, εντάξει, ένα κόκκινο λουλούδι. Ναι. Αλλά όταν ήρθαν οι ξένοι και μας είπαν τι είναι αυτό το πράγμα... Δεν ξέρατε τη μοναδικότητα, δηλαδή, του ανθρώπου συγκεκριμένου. Αχ, Παναγία μου. Ναι. Είμαστε στη φύση. Ναι, είμαστε στη φύση. Ο μύθος λέει ότι η Γαία παρήγγειλε για το γάμο του Δία με την Ήρα να πλημμυρίσει ο κάμπος με τουλίπες. Σε αυτά τα μέρη άλλωστε γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πατέρας των θεών. Φύλακές του ήταν οι κουρίτες που για να καλύπτουν το κλάμα του μωρού χόρευαν πάνω πλη έναν έντονο και δυναμικό χορό. Τα ίχνη του φτάνουν ως τις μέρες μας, είτε ως πυρίχιος ή αν προτιμάτε πεντοζάλης. Επιτέλους η ώρα να συναντήσω τον Μανώλη. Το ραντεβού μας είναι ψηλά, στα 1100 μέτρα, σε ένα μητάτο στα Ζωνιανά. Αφού έκανα μία στάση στο εντυπωσιακό σπήλαιο των Ζωνιανών, πήρα το δρόμο του βουνού. Έφερες, Μανώλη, στα 1100 μέτρα, σε παρακαλώ. Ο ψιλορίτης χαίρεται και σε καλωσορίζει. Λιώνει τα χιόνια κι άνοιξη, ναυτές εσύ μυρίζει. Να τα. Εντάξει, γλύκανα τώρα. Τι κάνεις, Μανώλη? Καλά. Ήρθαμε στα φιλόξενα Ζωνιανά. Ναι. Και ανεβήκαμε πάνω στα Ζωνιανά όρη, να χαρούμε την ομορφιά πάνω στα όρη. Θα με κεράσεις μια ρακή? Βεβαίως. Έτσι, για να ξεκινήσουμε ωραία, κατάλαβες. Μανώλη, τι είναι το μητάτο που με έφερες? Το μητάτο είναι το σπίτι του βοσκού. Είναι εδώ που μένει, κατά κύριο λόγο, από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Mm. Αλλά είναι το σπίτι που παράγει, τυροκομή. Είναι το σπίτι του, είναι η φωλιά του, του βοσκού. Θα φτιάξουμε δηλαδή και τυριά εδώ. Βεβαίως, θα τυροκομίσουμε. Και θα φάμε και κρέατα, μου είπανε. Μου τάξανε και κάτι αντικριστά, λέει, ότι θα μου φτιάξουνε.
είπαμε, ο κριτικός αρκετούς μήνες μένει πάνω στα όρη, στο μητάτο, άρα και παράγει τα τυριά του, το προϊόν του, αλλά πρέπει να φάει. Βέβαια. Και εύκολο είναι λοιπόν το αντικριστό, το αυτό που λέμε. Έστω και με συννεφιά, πρώτη φορά έρχομαι τόσο κοντά στο Ψιλωρίτη. Έχουμε να δούμε πολλά μέρη στο Ρέθυμνο. Ό,τι έχει προγραμματίσει δεν νομίζω να τηρηθεί, θα κάτσει παραπάνω. Μάλιστα. Μακάρι. Να σας πω κάτι, εγώ θέλω. Εδώ θα μείνω. Καλή μας αρχή λοιπόν. Να είσαι καλά. Σε αυτό το ταξίδι. Καλώς όρισες. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάω να δω πώς γίνεται η τυροκόμιση. Βεβαίως και να πας με στο μητάτο, να δεις πώς παράγεται αυτό το όμορφο τυρί που το δοκιμάζει και αρέσει όλη την Ελλάδα. Ελπίζω να μου δώσετε κιόλας μετά, ε. Βεβαίως. Ωραία, έφυγα. Είμαστε εδώ τώρα σε ένα παραδοσιακό μητάτο με το γάτο και τον κόρακα. Ναι. Ναι. Γιάννη. Ο ένας τυροκόμος είναι ο γάτος και ο άλλος τυροκόμος είναι ο κόρακας. Γιατί σας λένε γάτο και κόρακα δηλαδή, τρελαθώ. Επειδή εδώ με το ίδιο ονοματεπώνυμο είναι γύρω στα 30 άτομα στο κάθε σόι για να ξεχωρίζουμε. Α, δώσαμε αυτά τα ονόματα. Έχουμε τα παρατζούγια του παππού. Μανόλιδες και οι δύο. Κάβαλος επίσης... και Παρασύρης. Ωραία. Και τώρα θα μας δείξετε πώς κάνουμε ένα τυρί, ναι. Ναι. Θα μας βοηθήσεις λοιπόν να στραγγίξουμε μαζί το γάλα. Με το Γιάννη, φυσικά. Μαζί με το Γιάννη, γιατί δεν μπορείς και μόνη. Όχι, βέβαια. Να στραγγίξουμε το γάλα και μετά προχωράμε σιγά σιγά να δούμε τη διαδικασία. Μάλιστα, τι κάνουμε. Ναι. Αυτό λέγεται τσαντίλα. Κρατάς εσύ από τις δύο μεριές. Τσαντίλα, έχει τα νεύρα του. Όχι. Ναι, ναι. Όχι τσαντίλα, όχι τσατίλα. Τα παιδιά στερώνουν το γάλα, να αποφύγουμε κάθε μικρόβιο, πιο ψηλά δέσπινα είναι. Δεν έχει κανένα εντομάκι, τίποτα. Εντάξει, καλό κάνουμε. Ωπα, γέμισε παιδιά, το καζάνι έχει γεμίσει. Ωραία. Και τώρα Μανώλη. Λοιπόν, ήδη έχουμε παστεριώσει αυτό το γάλα, είναι παστεριωμένο. Απλώς θα το ζεστάνουμε λίγο για να κάνουμε την πήξη. Μάλιστα. Και πρέπει να το ζεστάνουμε λίγο με τον παραδοσιακό τρόπο. Όπως πτυροκομούσαν οι παλιοί μας, με τη φωτιά από κάτω. Α, μάλιστα. Με τα ξύλα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτά Μανώλη τα χτίζατε με τα χέρια. Ναι. Και τη χάνει εδώ στο χωριό, είχαμε ένα που ήταν ο αρχιμάστορας. Είχε πολλά μητάτα. Παντού υπάρχουν. Και πόση ώρα το αφήνουμε τώρα αυτό εδώ πέρα και βράζει. Πρέπει να βγει 35 βαθμούς για να το πήξουμε. Ναι. Και μετά πρέπει να περιμένουμε 35 με 40 λεπτά να το κόψουμε, να το κάνουμε σε σχήμα ριζιού περίπου και λίγο πιο κοντρό από το ριζί. Όχι, όταν πίζει κάτι, κόβεται. Ναι. Αυτό σημαίνει να το κόψουμε. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Μετά υπάρχουν τα καλούπια αυτά. Ναι. Τα και τα βάζουμε εδώ μέσα, ναι. Και γίνεται το κεφαλοτήρι, το καλό. Τι ωραία. Σε οποιοδήποτε άλλο. Μετά... Και όλα αυτά με θέα τον Ψιλωρίτη, ε. Ναι. Μετά από αυτό, εννοείται. Όταν βγει το τυρί, ανεβαίνει γύρω στους 60-65 βαθμούς, μπαίνει 10% γάλα συμπλήρωμα και βγαίνει η μυζήθρα. Πρώτα βγαίνει το τυρί λοιπόν, μετά συμπληρώνουμε γάλα για να βγάλουμε τη μυζήθρα. Μυζήθρα, έτσι βγαίνει. Και όσο το γάλα παίρνει το χρόνο του για να γίνει τυρί, εγώ πάω να συναντήσω έναν ακόμη Μανώλη που είναι τεχνίτη στο κριτικό ψητό. Και εσύ Μανώλης. Και εγώ Μανώλης. Δηλαδή, αν βγω εγώ τώρα στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη, για να φωνάξω Μανώλη, πώς πιστεύεις θα γυρίσουνε. Η μισή. Μόνο. Μπορεί και παραπάνω. Μανώλη, θα φτιάξουμε εδώ αντικριστό. Αντικριστό. Το λέτε και αυτό. Λέγεται και αυτό. Γιατί το σκέφτηκες έτσι. Γιατί συνήθως το ψήνανε οι αρχαίοι, οι παλιοί μας, οι παππούδες μας, αντικριστό, αντίκρα από τη φωτιά. Μάλιστα. Βρίσκανε δύο πέτρες, ένα ξύλο, το ζουβλίζανε, το ψήνανε. Για πάμε να μας δείξει τώρα πώς το κάνουμε. Θα σας δείξουμε. Οι παλιοί μας είχαν ξύλα βέβαια, εμείς τώρα έχουμε βελτιώσει. Τη μέθοδο. Και τη μέθοδο και τον τρόπο ψησίματος. Φυσικά. Τι κρέας είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι αρνί. Αρνί. Το αλατίζουμε. Ναι. Με αλάτσι. Αλάτσι, ναι. Το αλατσίζουμε. Και το κρεμάμε. Α, έτσι. Πάντα από τη μέσα μεριά πρώτα. Ναι. Που είναι πιο παχύ το κρέας. Θα ψηθεί πρώτα από τη μια. Και το γυρίζουμε και από την άλλη μετά. Ναι. Εδώ στην Κρήτη το αντικριστό είναι πολύ διάσημο, ε. Είναι
Από πάρα πολύ παλιά. Εγώ δεν το έχω συναντήσει από τη Μινωική Κρήτη, λες. Ναι, πάρα πολύ παλιά. Σε άλλα μέρη της Ελλάδας δεν έχω συναντήσει αντικριστό. Όταν λες, σου έρχεται στο μυαλό αμέσως η Κρήτη. Σε άλλα μέρη της Ελλάδας κάνουν το σολιστό, το μονόσολο, ναι, που λέμε. Πόση ώρα τώρα το αφήνεις το κρέας, θα τα αφήσουμε εμείς εκεί πέρα να ψηθεί? Θέλει περίπου 2,5 ώρες. Α. Είναι ανάλογα και το κρέας. Και φαντάζομαι σε γάμους, σε εκδηλώσεις, το αντικριστό έχει την τιμητική του, ε? Το πάντα, ναι. Σαν να πλώνεις τα ρούχα είναι, Σάβα, έχεις βάλει μπουγάδα και τα πλώνεις ένα-ένα. Όλα είναι... Είμαστε οριά. Εγώ να πλώσω μπουγάδα δεν ξέρω. Ούτε έλα, γυναίκα μου αντικριστά. Εσύ μπορεί να το κάνεις? Ποιο, όχι. Δεν μπορώ, εγώ μπουγάδα. Τι, α, αυτό. Α, είναι και βαρύ. Παναγία μου. Πού να το κρεμάσω, εκεί, εδώ κάτω? Ναι. Είδες πόσο εύκολο είναι? Ναι, όχι. Αυτό, ναι, εντάξει. Εδώ, Μανώλη. Ναι, ναι, εδώ το κρεμάμε. Αυτό ήταν δηλαδή, αυτό λες, ήταν, μαγείρεψα εγώ για σήμερα. Ναι. Αυτό ήταν. Αυτό για πόσα άτομα είναι εδώ πέρα? Εξαρτάται πόσο τρώνε. Α, για νορμάλ ανθρώπους μιλάμε. Δεν ξέρω το νορμάλ. Όχι για τους μερακλήδες, δεν ξέρω λίγο. Δεν ξέρω το νορμάλ. Δεν ξέρω. Α! Πιάσω δε σπινέλα. Έτσι. Έτσι. Α, μπράβο. Εντάξει. Αυτό ήταν. Παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενη, έφτιαξα τυρί. Τι λες, ρε Μανώλη. Έτοιμα. Τώρα τελειώσαμε. Τώρα είναι ώρα να κάτσουμε να φάμε. Τώρα, ε. Να, απολαύσουμε. Δεν μπορούσε να είναι έτσι όλη η κουζίνα, ρε παιδί μου. Όσο περιμένουμε το γάλα να πήξει και το αντικριστό να ψηθεί, η ομίχλη καλύπτει σιγά σιγά το ψιλορίτι και ο καιρός αρχίζει να μοιάζει με το άγριο τοπίο. Μανώλη, έκοψε το τυρί. Είναι έτοιμο ο Δέσποινα. Μάλιστα. Για εξαγωγή. Εξαγωγή. Και θέλω να με βοηθήσεις να κάνουμε την εξαγωγή μαζί. Είσαι έτοιμη να βουτήξεις τα χέρια σου μέσα, θα να βουτήξω το μέσα. Ναι, ναι, κάτσε, περίμενε. Βγάλε τα δαχτυλίδια. Τα σκουλαρίκια να τα βγάλω. Όχι, τα σκουλαρίκια δεν χρειάζεται. Δεν βάζει το καζάνι τα σκουλαρίκια. Το ξέρω τι μου κάνει πλάκα. Να το κάνω πρώτα ένα βόλο, να το γολιάσουμε. Ό,τι ωραίο που είναι. Μαλακό, μαλακό. Μαλακό ζεστό. Βάζω τώρα έχει μέσα. Εδώ έτσι. Στο καλούκι έτσι. Ό,τι ωραία. Πρέπει να το στραγγίζω, Μανώλη. Λίγο θα το ζυμώσει τώρα όπως. Το ζυμάρι. Ναι. Έχει ζυμώσει ποτέ ζυμάρι? Βέβαια. Έτσι λίγο θα το, θα το ζυμώσει. Λίγο, γιατί λίγο, με έτσι, περνάει. Να... Έτσι, μπράβο, έτσι. Αυτό θα γίνει φέτα. Όχι, κεφαλοτήρι είναι αυτό. Κεφαλοτήρι. Κεφαλοτήρι. Το κίτρινο. Το κίτρινο, ναι. Πιάσε το δεσποινέλα, μην το φοβάσαι. Εντάξει. Παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενη, έφτιαξα τυρί. Και τώρα? Τώρα θα το αφήσουμε μέχρι αύριο το πρωί εκεί μέσα. Ναι. Το βάλουμε μετά στην ορή μας να οριμάσει. Και οριμάζει μέσα σε 3 μήνες και είναι έτοιμο για κατανάλωση. Α, παιδιά, τόσο ωραία. Έτοιμα. Τώρα τελειώσαμε. Τώρα είναι ώρα να κάτσουμε να φάμε. Τώρα, ε. Να, απολαύσουμε. Δεν μπορούσε να είναι έτσι όλη η κουζίνα, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να τα έχουμε όλα στη ζωή. Σωστά. Μέχρι να φτιάξουμε ένα τυρί, μέχρι να πούμε 2 κουβέντες, έτοιμο το φαΐ. Έτοιμο και το φαΐ, το αντικριστό. Πάμε λοιπόν τώρα να το σερβίρουμε, Μανώλη. Να το σερβίρουμε. Ναι. Σου περιμένει εδώ πέρα ο Μανώλης μαζί με τα παιδιά του. Έχει για όλους. Έχει για όλους να φάμε. Άντε, πάμε.
σε ψηλό βουνό, σε ρίζι μηνιό, χαράκι, ο νεχαράκι, κάθεται, κάθεται, κάθεται ναητός, κάθεται ναητός. Κάθεται ναητός, βρεγμένος χιονισμένος ο καημένος, και παρακαλεί τον ήλιο να ανατείλει Ήλια να τη λέ, λάμψε και δώσε για να λιώσουνε τα χιόνια από τα φτερά, να τα φτερά μου και τα κρούσταλα από τα κρανιχά, τα κρανιχά μου, Ήλια να τη λέ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Με ένα ριζίτικο από το Ψιλορίτη σας δίνω ραντεβού αύριο με το Μανώλη Κονταρό για να συνεχίσουμε με περισσότερα μυστικά του Ρεθύμνου. Τον αγαπάς τον τόπο σου, το ξέρω, αλλά και αυτοί σ' αγαπάνε οι άνθρωποι εδώ πάρα πολύ. Σε πολλές στιγμές στη ζωή μου έχω εισπράξει πολύ αγάπη από τον κόσμο. Και έχω πλούσια.